Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μαζί με τους Προέδρους των Επιχειρησιακών Σωματείων του κλάδου. Η συνεδρίαση στα μέσα της τουριστικής χρονιάς ασχολήθηκε με την κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κλάδος και το πώς βιώνουν στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι τα ιδιαίτερα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε τον νικηφόρο αγώνα των εργαζομένων του Ionian Sun Regency και του Ναυσικά. Μετά από ένα και πλέον μήνα αγώνα, συνέχεια στους δρόμους, κατάφεραν οι εργαζόμενοι των δύο αυτών ξενοδοχείων μαζί με το συνδικάτο τους να έχουν δουλειά από 1η Αυγούστου, η μεν πρώτη στο ξενοδοχείο Κέρκυρα Γκόλφ που είναι της ίδιας εταιρείας Λούις, η δε δεύτερη στο ξενοδοχείο Ελέα που είναι της ίδιας εκεί εταιρείας. Ο αγώνας μας αυτός δείχνει ότι όλοι όσοι έλεγαν ότι ζητάμε υπερβολικά πράγματα, ότι ζητάμε παράλογα πράγματα, δηλαδή να έχουν δικαιώματα και εργασία οι εργαζόμενοι των κλειστών επιχειρήσεων, των κλειστών ξενοδοχείων, δεν ήταν ούτε καθόλου παράλογο, ούτε καθόλου περίεργο. Και αυτό αποδείχτηκε στην πράξη, διότι τελικά η εργοδοσία και στη μία και στην άλλη περίπτωση υποχρεώθηκε να πάει σε αυτό που ήταν υποχρεωμένη να κάνει, δηλαδή να εξασφαλίσει τη σχέση εργασίας με τους εργαζόμενους που ήταν υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό και συνεχίζουμε μέχρι να μπει και ο τελευταίος εργαζόμενος μέσα σε ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις τις τουριστικές. Λίγοι έχουν μείνει, αλλά παράλληλα δίνουμε τη μάχη και προς την κυβέρνηση να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα εργαστούν τη φετινή περίοδο, είτε γιατί δεν άνοιξαν οι επιχειρήσεις που εργάζονται, είτε γιατί δεν επαναπροσελήφθησαν από τους εργοδότες. Δίνουμε σοβαρή προτεραιότητα στην υπόθεση της εντατικοποίησης της δουλειάς. Εργαζόμενοι πέφτουν λιπόθυμοι αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχεία. Εργαζόμενοι παρετούνται από τη δουλειά τους παρότι υπάρχει ανεργία, δυσκολία και ανέγεια, διότι είναι τέτοιοι ρυθμοί εργασίας, εξοντοτικοί, διότι οι εργοδότες δεν έχουν πάρει το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να βγει η δουλειά και τη φορτώνουν σε λίγους. Και για να μπορέσει να φορτωθεί και να βγει ο όγκος αυτός της δουλειάς, οι εργοδότες προχωρούν και στην τρομοκρατία, στις απειλές, στους εκβιασμούς, προκειμένου να περάσει όλη αυτή η κατάσταση. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην παρετούνται, να ενημερώνουν το σωματείο τους, να αντιστέκονται, να παλεύουν για να αλλάξουν οι συνθήκες και οι όροι εργασίας και όχι να φεύγουν ανακυκλώνοντας το πρόβλημα από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο. Γιατί έτσι ούτε αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, αλλά ούτε και οι ίδιοι διασφαλίζουν τα δικαιώματα τους. Παλεύουμε για την πιστή εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στα ξενοδοχεία και παράλληλα να μην περάσει ο νόμος Χατζηδάκη με υπεροριακή απασχόληση, απλήρωτη, με 7 ημέρα κτλ. Είναι μια μάχη κρίσιμη που συνεχίζουμε να τη δίνουμε. Είναι επίσης μια μάχη κρίσιμη να ανατρέψουμε τις τριτοκοσμικές συμβάσεις που φέρνουν εργοδότες από την πίσω πόρτα. Ενώ υπάρχει η κλαδική σύμβαση, η οποία είναι υποχρεωτική, φέρνουν κάτι πολυσέλιδα κείμενα, τα οποία κάνουν την κλαδική σύμβαση κενό γράμμα και δημιουργούν νέους κανόνες και νέους όρους εργασίας. Προειδοποιούμε τους ξενοδόχους ότι εάν μέχρι την 1η Αυγούστου δεν μας έχουν στείλει δήλωση προς το συνδικάτο που να λένε ότι ακυρώνονται αυτού του είδους οι συμβάσεις που έχουν υφαρπάξει υπογραφές, θα τσου την πάρουμε την υπογραφή, θα τσου πάρουμε τις συμβάσεις αυτές στην πόρτα των ξενοδοχείων τους, όπως κάναμε με το Κόρκυρα. Και ας ρωτήσουν τη διεύθυνση του Κόρκυρα πώς γίνεται το πράγμα αυτό. Την 1η Αυγούστου τελειώνει το πρόγραμμα συνεργασία. Και τελειώνει γιατί είναι ανεφάρμοστο. Διότι αυτή την ώρα όσοι το εφαρμόζουν κλέβουν το κράτος και το κράτος τους αφήνει και τσακίζουν τους εργαζόμενους τους χώρους δουλειάς. Εμφανίζουν στο κράτος ότι δήθεν οι εργαζόμενοι δουλεύουν τετράωρα ή τις μισές μέρες εργασίας και στην πραγματικότητα δουλεύουν 7 ημέρα και κάθε μέρα. Και καλά αρπάζουν τις ασφαλιστικές εισφορές και το 50% του μισθού από το κράτος, το πληρώνει δηλαδή ο λαός για να μην... Thank you.
επίσης απαιτούμε να υπάρξουν μέτρα προστασίας του χώρου δουλειάς από την πανδημία. Στο βωμό της κερδοφορίας της εργοδοσίας, που αχαλήνω του κέρδους, δεν ενδιαφέρονται για μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Υπάρχουν ρεσεψιόν χωρίς plexiglass, υπάρχουν εργαζόμενοι τους οποίους δεν δίνονται τα απαραίτητα υλικά και τα μέτρα προστασίας, υπάρχει μέσα από την εντατικοποίηση κανένα μέτρο προστασίας τους εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά τα τεστ, εμείς απαιτούμε τα τεστ να γίνουν και να γίνουν σε όλους τους εργαζόμενους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, γιατί όλοι μπορούν να γίνουν φορείς και να μεταφέρουν τον ιό. Όμως, δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πληρώσει για αυτά τα τεστ ούτε σεντ. Και καλούμε τους εργαζόμενους να μην πληρώσουν ούτε σεντ. Και ας εφαρμοστεί ο νόμος, ας σου θέσουν λοιπόν οι εργοδότες σε διαθεσιμότητα. Να δούμε ποιος θα εργαστεί στα ξενοδοχεία. Θα εργαστεί ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, να στείλει ο Μητσοτάκης τον ΕΟΔΗ και οι εργοδότες τους γιατρούς εργασίας και να κάνουν δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Και να σταματήσουν το χαράτσωμα των 100 ευρώ το μήνα στους εργαζόμενους με αυτή την ιστορία με τα τεστ. Και επίσης να αλλάξουν γραμμή σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, διότι με γιδωράκια και εκβιασμούς και τα λοιπά δεν προχωράει το πρόγραμμα του εμβολιασμού ως φαίνεται. Περνάει και προχωράει μόνο με επιστημονική τεκμηρίωση και ενημέρωση και ειλικρινή συμπεριφορά και στάση για να μπορέσει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, το οποίο είναι απαραίτητο έτσι για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε και με την υπόθεση των μηνύσεων από την περιφέρεια σε βάρος τριών μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ξεκαθαρίζουμε το εξής. Εμείς το ξέρουμε από παλιά ότι όταν ανεβαίνουν οι αγώνες, όταν ανεβαίνει το κίνημα, όταν μάλιστα φέρνει αποτελέσματα το κίνημα και δυσκολεύει την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις, τότε αυτοί θα βάζουν τους μηχανισμούς τους και θα βάζουν και τους ανθρώπους τους να κάνουν επιθέσεις στο εργατικό κίνημα. Εκεί εντάσσεται και λόγω έλλειψης πολιτικών επιχειρημάτων εντάσσεται και η μήνυση που κατέθεσε η Αντιπεριφερειάρχη σε βάρος των συνδικαλιστικών στελεχών του συνδικάτου μας. Η πολεμική της περιφέρειας σε βάρος των εργαζομένων είναι γνωστή, μισούν τους εργαζόμενους, βγάζουν φλίχτενες όταν βλέπουν τους εργαζόμενους και ειδικά όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν, και γι' αυτό κάνανε μηνύσεις. Δεν τους φοβόμαστε, ούτε οι εργαζόμενοι τους φοβόνται, μόνο να ξέρουν πολύ καλά ότι μας ενισχύουν ακόμα περισσότερο, γινόμαστε πιο ισχυροί, θα μας βρουν περισσότερες φορές μπροστά τους, ακόμα πιο δυνατούς. Τέλος, να καταλήξουμε με το εξής, ότι ό,τι αποφάσισε και να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου, ό,τι ανακοινώσει και να βγάλει, ό,τι καλέσματα και να κάνει στους ξενοδόχους, στους εργοδότες γενικότερα, δεν έχουμε αυταπάτες ότι την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ημέρες θα έρθουν οι εργοδότες να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα, ούτως ώστε αποφασιστικά και δυναμικά τις επόμενες μέρες να πάμε σε κινητοποιήσεις όπου, όπως και όποτε κριθεί απαραίτητο, ούτως ώστε να αποκρούσουμε την εργοδοτική ασυδοσία και να, γιατί όχι, να διεκδικήσουμε νέα δικαιώματα προς όφελος των εργαζομένων.